27 χρόνια. 27 χρόνια. Μάθατε τώρα το παιδί έγινε. Όχι, το έμαθα πριν μισή ώρα. Είχα πάει στο φαρμακείο να πάρω ένα φάρμακο για τη γυναίκα μου που είναι άρρωστη. Είναι από Πάρκινσον δηλαδή. Και το έμαθα και ξεπνάγει πάρα πολύ. Ενώ είχα πληροφορίες πριν μια εβδομάδα ότι πάει καλύτερα. Πριν μια εβδομάδα. Και μάλιστα εχθές που είχα πάει στην Αγία Παρασκευή που κάνει φυσιοθεραπεία η γυναίκα μου σε ένα κέντρο, θέλησα να πάω στο νοσοκομείο του Γεννηματά. Δεν το κατόρθωσα βέβαια. Λυπάμαι πάρα πολύ, ο Θεός να τον αναπαύσει, γιατί ήταν ένας πολύ καλός άνθρωπος, καλός οικογενειάρχης, καλός γείτονας. Το τονίζω και το επαναλαμβάνω. Τη σύζυγό του, την οικογένειά του, τα παιδιά όλα. Που έχετε συναντήσει βεβαίως, εδώ αυτές τις μέρες, βεβαίως. Έχετε μιλήσει. Όχι, δεν έχω μιλήσει. Και παλαιότερα, πριν χρόνια, όταν ήμουν αντιδήμαρχο στο Δήμο της Κυψέλας, μας είχε καλέσει ο πατέρας του, που έχει το παλιό το σπίτι αυτό. Και ήταν και ο Αλέξανδρος, ήταν γύρω στα 250 η επίσκεψη, ας πούμε. Όλες αυτές τις μέρες ο Σταματιάδης, ο Αλέξανδρος Σταματιάδης είναι ένα αγώνα για να κρατήσει τη ζωή. Ναι. Θυμάμαι την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει και μαζί και με τους άλλους γείτονες εδώ, λέγατε ότι πρέπει να προσευχηθούμε για να. Να προσευχηθούμε. Εγώ προσωπικά άραψα και δύο φορές το κεράκι εδώ στην Αγία Τριάδα που είμαι στην Ενωρία. Πολύ καλό παιδί, παιδιά. Τι να σας πω, άγιο παιδί. Δεν είχε πειράξει κανέναν. Εκείνο το βράδυ εσείς καταλάβατε κάτι? Όχι, στις 5 η ώρα με ξυπνήσανε τα δύο περιπολικά, 3-4 περιπολικά, δύο πυροσβεστικές και βγήκα στο μπαλκόνι, εδώ μπροστά. Το πίσω όμως στο γραφείο που έχω, βλέπω το σπίτι του, αυτό ήσαν πάνω, ορισμένα συνεργεία, δεν θυμάμαι το, ναι. Το Μέγα, το Αντένας, δεν θέλω να μην κάνω εξαίρεση κανένα κανάλι. Και ήσαν από το μπαλκόνι και τράβηξαν ορισμένες και φαίνεται καλύτερα το σπίτι. Ωραία.